Ούτε η ενεργοποίηση του εισαγγελέα φαίνεται ότι στάθηκε αρκετή για να πείσει τους γονείς που με φόντο τον κορονοϊό σταθερά από τον περασμένο Σεπτέμβριο δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Για τα νηπιαγωγεία και τη δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου, ο αριθμός των παιδιών πριν από τις γιορτές και το τελεσίγραφο που δόθηκε ήταν 23, ενώ μετά τις γιορτές μόλις 2 παιδιά από αυτά που δεν φοιτούσαν επέστρεψαν στα θρανία τους, καθώς 21 παιδιά εξακολουθούν και αυτή την εβδομάδα να μένουν εκτός εκπαίδευσης με ευθύνη των γονιών τους. Σε σύνολο 23 μαθητών, οι οποίοι απήχαν από την εκπαιδευτική διαδικασία με ευθύνη των γονέων τους, έχουμε κάποιες επιστροφές. Ουσιαστικά πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει στους 21 μαθητές μέχρι στιγμής, με πιθανότητα κάποιοι να επιστρέψουν και τη Δευτέρα. Ότι σήμερα συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία από τις διευθύνσεις των σχολείων και πως τη Δευτέρα αυτά θα δοθούν στον εισαγγελέα, εξήγησε ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που υπενθύμησε ότι με τη δυνατότητα των αλλαγών στον ποινικό κώδικα, ο εισαγγελέας δύναται να ασκήσει δίωξη σε γονείς που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2 έτη φυλάκισης ή και χρηματικό πρόστιμο. Θα σταλούν τη Δευτέρα στο γραφείο του εισαγγελέα Ηρακλείου και ο εισαγγελέας θα κάνει τις ενέργειες εκείνες που προβλέπονται ώστε να δουν εάν ομαλοποιηθεί η κατάσταση της φοίτησης των παιδιών και ποιες θα είναι οι ευθύνες από εκεί και πέρα, αν προκύπτουν ευθύνες, σχετικά με την επιμονή των γονέων να μην αφήνουν τα παιδιά να φοιτούν στο σχολείο. Ότι η απόφαση ενός γονιού ανεξάρτητα από τις απόψεις του να κρατάει το παιδί μακριά από το σχολείο καθίσταται παραβίαση θεμελιώδου συνταγματικού δικαιώματος της εκπαίδευσης, ανέφερε ο κ. Μπελεδάκης, που σε κάθε τόνο επισήμανε ότι ένα παιδί δεν μπορεί υπό οποιασδήποτε προϋποθέσεις ή συνθήκες να απολέσει ένα τέτοιο δικαίωμα. Μπορεί τώρα να μην αναλογίζεται τις ευθύνες και τις συνέπειες ο γονέας, αλλά οι συνέπειες δημιουργούν προβλήματα που χτίζονται, συνεχίζονται να υπάρχουν τα επόμενα χρόνια. Και επίσης θα θέλαμε να πούμε ότι καταστρατηγούνται θεμελιώδη δικαιώματα του παιδιού που έχουν να κάνουν με τη φοίτησή του και το δικαίωμα στη μόρφωση και στη γνώση.